Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, Πρόεδρε της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, κύριε Πρόεδρε του ΨΑΤ, αγαπητοί Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές που τιμάτε την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, μετά από ψηφοφορία των αθλητικών συντακτών μελών του ΨΑΤ, θα βραβεύσει τον κορυφαίο αθλητή, αθλήτρια, καθώς και την ομάδα της χρονιάς. Δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς τους νικητές για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή την γλυκιά αγωνία. Όπως και πέρσι, η ΕΡΤ, πρωτοπόρα στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και πάντα κοντά στον αθλητισμό, ανέλαβε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Εκτός από τις βραβεύσεις των κορυφαίων, ο ΨΑΤ θα τιμήσει πρόσωπα του αθλητισμού που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας αφήνει, που μας έδωσαν φωτεινά παραδείγματα, που μας συγκίνησαν και μας συγκινούν. Και μπορεί η αυλαία του Μουντιάλ να έπεσε, ο αθλητικός κόσμος και οι αθλητικοί συντάκτες είναι εδώ, είμαστε εδώ, συνεχίζοντας έναν αγώνα μπροστά αλλά και πίσω από τα φώτα. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, πιστός στην παράδοση 69 ετών, αναγορεύει απόψε τους βέλτιστους του 2022, όπως αυτοί αναδείχθηκαν με τον πλέον διαφανή και κρυστάλλινο τρόπο, δηλαδή με την ψηφοφορία στην οποία έλαβαν μέρος εκατοντάδες επαγγελματίες, αθλητικοί συντάκτες, μέλη του συνδέσμου μας, απάκρου εις άκρον της χώρας. Αμφιτρίων των καθιερωμένων και καταξιωμένων στο χρόνο αθλητικών βραβείων, των δικών μας αθλητικών Όσκαρ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου και η Σέντρα, το τζάμπολ, το σερβίς, η πιστολιά του αφέτη δεν θα μπορούσε να δοθεί από άλλον παρά μόνο από τον πρόεδρο του συνδέσμου μας, τον κύριο Γιάννη Θεοδωρακόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί αθλητές και αθλήτριες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη μεγαλύτερη γιορτή του ελληνικού αθλητισμού που διοργανώνει από το 1954 ο ΨΑΤ και βραβεύει τους κορυφαίους και τις κορυφαίες όλα τα σπορ. Σας καλωσορίζουμε στο μακροβιότερο θεσμό που ξεκίνησε την εποχή που ο αθλητισμός προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του. Ήταν ηρωικά χρόνια τότε. Και για τους αθλητές που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν μια μερίδα φαγητό και ένα ζευγάρι παπούτσια, αλλά και για τους αθλητικούς δημοσιογράφους που έβλεπαν τα αθλητικά στις εφημερίδες να περνάνε στις εσωτερικές σελίδες και να πιάνουν μόνο μια μικρή γωνιά, ένα μονόστιλο. Ήταν ένας παράλληλος αγώνας και των δύο πλευρών. Και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες που έγιναν όλα αυτά τα βήματα. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι αθλητές μας έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες, με πολλές θυσίες είναι αλήθεια, αλλά κατάφεραν να ανεβάσουν ψηλά τον πήχη. Δεν τους σταμάτησε ούτε η πανδημία τα τελευταία χρόνια. Και ζήσαμε όλοι το περασμένο καλοκαίρι πραγματικά μια εκπληκτική περίοδο με επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα. Ναι, νιώθουμε περήφανοι και θέλουμε να συγχαρούμε τους αθλητές και τις αθλήτριες και τους προπονητές τους. Και απόψε έχουμε μαζί μας πολλούς από τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες αυτού του καλοκαιριού αλλά και ολόκληρης της χρονιάς. Αυτή η μεγάλη πρόοδος του αθλητισμού συνοδεύθηκε και από την μεγάλη πρόοδο των αθλητικών μέσων μαζικής επικοινωνίας. Τα πράγματα δεν έχουν πια σχέση με το παρελθόν. Σήμερα που ο ΨΑΤ γιορτάζει, ναι, γιορτάζουμε εμείς τώρα φέτος, τα 70 χρόνια ζωής, τα αθλητικά έχουν πλέον κυρίαρχο ρόλο. Δεν είναι πλέον τα μονόστιλα. Είναι τα πρωτοσέλιδα, είναι τα ειδικά ραδιόφωνα, είναι τα site, είναι οι καθημερινές εκπομπές. Είναι πολλά. Αλλά εδώ πρέπει να το επισημάνουμε. Επισημάνουμε κάτι. Έστω και αν οι ανισότητες προβολής είναι τεράστιες, είναι σημαντικά όλα για τον αθλητισμό. Θέλω όμως να σας πω για ένα θέμα που υπάρχει και για το οποίο έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Ο ΨΑΤ, λοιπόν, προσπαθεί για αυτές τις ανισότητες που σας είπα, τα τελευταία χρόνια να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στα λεγόμενα μη δημοφιλή αθλήματα. Είναι τα αθλήματα που συνήθως ανακαλύπτουμε όλοι, αλλά και εμείς, μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και για να μην αναφερθούμε σε δεκάδες ή μάλλον σε εκατοντάδες αθλητές
που αν δεν κερδίσουν ευρωπαϊκό μετάλλιο, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε έναν αθλητή σήμερα, θα βρεθεί σε λίγο, θα το δείτε αυτό, Ελευθέρα πάλι απλώς να κρατήσετε, που έχει σχέση με όλα αυτά. Το πρώτο δηλαδή ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο, η Ελευθέρα πάλι, που ξέραμε ότι ήταν πολύ καλή στην ελληνορωμαϊκή. Εδώ είδα και τον Στέλιο το Μιγάκη, τον Ολυμπιονίκη του 80. Ναι, ψάχναμε να δούμε ποιος είναι ο Κουκιμητσίδης. Έτσι, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Είναι καθήκον μας λοιπόν να βρεθούμε κοντά σε αυτούς τους αθλητές τη σωστή ώρα, τότε που έχουν ανάγκη και όχι κατόπιν εορτής. Και να στηρίξουμε και τη δουλειά των άγνωστων στο πλατή κοινό προπονητών, των προπονητών των σωματείων, που δικαιούνται έστω και ένα μπράβο για την προσφορά τους. Δεν μπορεί να καθυστερήσουμε άλλο. Έτσι κι αλλιώς έχουμε σχεδιάσει, αυτό πρέπει να σας το πω, μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες ως ΨΑΤ. Ο ΨΑΤ, με βάση τον νόμο που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, αποτελεί συντελεστή και παράγοντα προβολής και διάδοσης και ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στους νέους να αναδεικνύουμε τη σωστή πλευρά του αθλητισμού. Το εφαγωνίζεσαι και τις αξίες που ζουν αιώνες. Ότι τίποτα δεν πετυχαίνει χωρίς σκόπο. Ότι δεν υπάρχουν μόνο νίκες αλλά και ήττες. Και πάνω απ' όλα, μετά από κάθε πτώση, αξία έχει να σηκωθείς. Όπως ακριβώς γίνεται στη ζωή. Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη συμβολή τους στην εκδήλωση. Το Υφυπουργείο Αθλητισμού, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Τον ΟΠΑΝΔΑ. Τον Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων. Πρέπει να είναι η κυρία Ραμπατζή εδώ. Την εταιρεία Γαλάνης Data. Την Περιφέρεια Αττικής. Και φυσικά την ΕΡΤ που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει το θεσμό. Και εγώ παιδί της ΕΡΤ είμαι και οφείλω να στέκομαι και να το τονίζω κάθε φορά. Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλές γιορτές, με υγεία και με ένα 2023 να φέρνει μεγαλύτερες επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι μια συγκινητική στιγμή, γιατί του Διακογιάννη η φωνή που συντρόφευσε τα κυριακάτικα βράδια μας, η φωνή που έγινε τραγούδι στα στόματα των φιλάθλων και σήγησε για πάντα. Ένας δημοσιογράφος πολίτης του κόσμου, μοναδικός, αυθεντικός και αξεπέραστος. Ο Σειραία την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σειραία. Δεν παίζουν οι γερμανοτεχνικό σάιτ. Σειραία. Ταρτέλι πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία! Ο θρύλος της αθλητικής δημοσιογραφίας Γιάννης Γιακογιάννης δεν είναι πια μαζί μας. Τέτοιες στιγμές μόνο ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει στους λαούς. Και έναν υπερήφανο λαό σαν τον ελληνικό. Μόνο ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει. Όπως καταλάβατε, το όνομά του έγινε τραγούδι από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στα τέλη της δεκαετίας του 70. Του Διακογιάννη η φωνή μεγάλωσε γενιές και γενιές στην Ελλάδα, συνδεδεμένος με όσους αγάπησαν το ποδόσφαιρο, ακούγοντάς τον αρχικά στις ασπρόμαυρες και αργότερα στις έγχρωμες τηλεοράσεις. Μια φωνή συνυφασμένη με τα παγκόσμια κύπελα. Ακολούθησαν αμέτρητες περιγραφές αγώνων τόσο από τα Μουντιάλ, αλλά και για τις εγχώριες και φυσικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με κορυφαία στιγμή την πορεία του αγαπημένου του Παναθηναϊκού ως το Wembley. Αντικειμενικότητα, φαντασία, ρυθμός, πολιτιστική σύνδεση του ποδοσφαίρου με την κουλτούρα της εποχής. Διακρίθηκε για την ευρύθεια και τη γλαφυρότητα του λόγου του. Χωρίς γκολ, χωρίς νικητή το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα στην Ίντερ και τη Γιουβέντους. Ο βασικός παρουσιαστής της ιστορικής αθλητικής Κυριακής από το 1966 έως το 1983, αλλά και πλήθους άλλων εκπομπών. Αργότερα, ραδιοφωνικός παραγωγός τόσο με θέματα αθλητικά όσο και την αγαπημένη του γαλλική μουσική. Κληρονομιά από τη Γαλλίδα μητέρα του. Συγγραφέας βιβλίων για το ποδόσφαιρο αλλά και για την άλλη μεγάλη του αγάπη, τον κλασικό αθλητισμό. Bon Viver, λάτρης του καλού γαλλικού κρασιού αλλά και της παρέας, απολαυστικός στις διηγήσεις των εμπειριών του από τα παγκόσμια κύπελα. Ο Γιάννης Γιακογιάννης θα αποτελεί πάντοτε για όλους μας ένα λαμπρό παράδειγμα.
Όπως καταλάβατε όλοι όσοι έχετε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα του φιλόξενου Μεγάρου Μουσικής, αλλά και όλοι όσοι μας παρακολουθείτε απευθείας από την ΕΡΤ3, η φετινή γιορτή λοιπόν είναι αφιερωμένη στον κορυφαίο των κορυφαίων, στο μεγαλύτερο των μεγάλων. Μας έκανε να αγαπήσουμε τα σπορ και τη δημοσιογραφία. Κυρίες και κύριοι, ο ελάχιστος φόρος τιμής αποδόθηκε από τον ΨΑΤ στον αξεπέραστο Γιάννη Διακογιάννη και τώρα καλούμε στο βήμα για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα αθλησμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγιανάκη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Γιάννη, μέλη της Διοίκησης, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, κύριε Γενική Γραμματής, Προέδροι των Ομοσπονδιών, αθλητές, αθλήτριες, στελέχη του αθλητικού οικοδομήματος, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι ξανά εδώ με το θεσμικό ρόλο που με έχει εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργός της χώρας μας για να χαιρετήσω μια καταπληκτική, άκρως συγκινητική εκδήλωση που πραγματοποιείται με απόλυτη συνέπεια. 69η κατά σειρά εκδήλωση βραβεύσεων, διακρίσεων των καλύτερων. Δεν ξέρω βέβαια αν τα κριτήρια και αν η ευκολία με την οποία επιλέξατε τους καλύτερους από τους καλύτερους πραγματικά ήταν εύκολα. Θεωρώ πως ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία, επίπονη και εξαιρετικά αγχωτική, όσο μπορώ να γνωρίζω και γνωρίζω καλά τον Πρόεδρο, τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη. Είναι μεγάλη ευθύνη να επιλέξει μεταξύ πρωταθλητών, μεταξύ ανθρώπων που έχουν υπηρετήσει για πολλά χρόνια τον αθλητισμό και κυρίως τις κορυφές. Εκεί δηλαδή που όλοι έχουμε στραμμένα τα βλέμματά μας και περιμένουμε πώς και πώς τη διάκριση. Τον εθνικό ύμνο, την υπερηφάνεια, το χαμόγελο, τη ζωντάνια και βέβαια τη χαρά, τα χαμόγελα και όλα αυτά που μας κάνουν υπερήφανους κάθε φορά, μα κάθε φορά που ένας Έλληνας αθλητής ή αθλήτρια καταφέρνει να κόψει το νήμα και είναι μέσα στους τρεις πρώτους. Αλλά ακόμα και όταν καταφέρει να τερματίσει, με περηφάνεια, με χαμόγελο και με ζωντάνια, έτσι όπως ακριβώς αρμόζει σε κάθε αθλητή και αθλήτρια που υπηρετεί τις αξίες του αθλητισμού με συνέπεια όλα τα χρόνια της πορείας του. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος επίσης για ένα ακόμα λόγο. Διότι γίναμε φίλοι μέσα από τη θεσμική συνεργασία που έχουμε. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, ξέρετε αυτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι ξεκινώντας να συνεργαστείς θεσμικά, εν προκειμένου με τους αθλητικούς συντάκτες και με τους εκπροσώπους τους, αυτονόητο πρέπει να γίνεις και φίλος. Δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι το ιδανικό, ξέρετε. Εμείς το πετύχαμε αυτό το ιδανικό, διότι υπάρχει ειλικρινή σχέση και από τις δύο πλευρές. Με χαρά φιλοξενήσαμε πριν μερικές ημέρες, παρέα με την περιφέρεια, τα τοπικά στελέχη του ΨΑΤ, ένα συνέδριο το οποίο μετά από αρκετά χρόνια επαναλήφθηκε μεταξύ των αθλητικογράφων της χώρας μας και της Κύπρου στο Ηράκλειο. Είχαμε την τύχη για ένα τριήμερο ολόκληρο να σας έχουμε κοντά μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Να ακούσουμε, να σχολιάσουμε, να παρακολουθήσουμε πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, αλλά και στο τέλος να πιούμε και τη ζυγουδιά μας την καθιερωμένη. Ευχόμαστε λοιπόν την επόμενη διοργάνωση, την επόμενη βράβευση, να αποφασίσετε να την κάνετε και στην περιφέρεια. Μην μείνετε μονάχα εντός των αθηναϊκών τυχών. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθούν άνθρωποι από τις αυτοδικές πρώτου δευτέρου βαθμού να αγκαλιάσουν κάτι αντίστοιχο και εμείς ως Υπουργείο σας δεσμευόμαστε ότι θα το αγκαλιάσουμε και θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Άλλωστε, η αποκέντρωση ήταν κάτι που άντοτε ηχούσε στα αυτιά μας με πολύ ευχαρίστηση. Ελπίζουμε να το κάνετε πράξη. Θέλω να πω επίσης ότι κλείνει η χρονιά και στην ουσία κλείνει και μια θητεία ολόκληρη στο Υπουργείο Αθλητισμού. Και είμαι χαρούμενος διότι ό,τι είπαμε, μερικές εβδομάδες μετά, αφού μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός στο χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού, το έχουμε τηρήσει με ευλάβεια. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη συνέπεια που από την πρώτη στιγμή επιδείξαμε, που μπορεί σε κάποιους να ήταν περίεργη, να ήταν δύσκολη, να ήταν ενοχλητική, αλλά ό,τι είπαμε το κάναμε. Καλά, κακά, κρινόμαστε γι' αυτό. Αλλά το κάναμε. Γι' αυτό το λόγο και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και κυρίως με την ίδια συνέπεια και μέχρι τις εκλογές, αλλά και αμέσως μετά, με τη βοήθεια του Θεού και φυσικά με την εντολή του ελληνικού λαού, θα συνεχίσουμε το έργο μας μαζί, σωστά, συνετά και οργανωμένα για ένα πιο ισχυρό αθλητικό οικοδόμημα και φυσικά για να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το πλάνο, σε ό,τι ειδικά αφορά και τις υποδομές, τις Ολυμπιακές υποδομές της χώρας μας, για να το παραδώσουμε στην επόμενη γενιά αθλητών. Η Ελλάδα αλλάζει και ο αθλητισμός αλλάζει. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, χαμόγελα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό.
τον κύριο Αβγενάκη και να προχωρήσουμε σε ένα σημαντικό πάντα για μας τους Έλληνες βραβείο, το βραβείο «Εφαγωνίζεστε». Το βραβείο λοιπόν «Εφαγωνίζεστε» αυτή της χρονιάς δίδεται σε ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή που η πράξη του όχι μόνο συγκίνησε, αλλά πέρασε και ένα ηχηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας. Ο Σέρχιο Αραούχο αφιέρωσε τον γκολ που πέτυχε στο Κλεάνθης Βικελίδης στον αδικοχαμένο φίλαθλο Άλκη Καμπανό, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του το γράμμα Α. Το έπαθλο καλείται να παραλάβει ο σύμβουλος επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΚ, ο συνάδελφος Γιάννης Καραλής, από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Θέλω να πω μόνο πως για όλους εμάς στην ΑΕΚ είναι μεγάλη τιμή να έχουμε αρχηγό έναν άνθρωπο σαν τον Σέρχιο Αραούχο. Είναι επίσης ευκαιρία, δόθηκε η ευκαιρία μέσα από ένα παιχνίδι που ακολούθησε μια τραγική στιγμή δυστυχώς να γνωρίσει το ευρύ κοινό το ψυχικό και συναισθηματικό του κόσμου και αυτό είναι ιδιαίτερο πάντα γιατί κάπως είμαστε μακριά από την υπόλοιπη πέραν των τεσσάρων γραμμών ζωή των αθλητών, δυστυχώς. Να πω όμως ότι αν σήμερα τα βραβεία αφορούσαν τους κορυφαίους, τους πολυτιμότερους κοινωνικά αυτής της χρονιάς, το ζεύγος Καμπανού, οι γονείς αυτού του παιδιού που είχαν τη δυστυχία να βιώσουν αυτή την τεράστια απώλεια που εύχομαι σε κάθε γονέα να μην το ζήσει ποτέ, μας δίδαξαν με τη στάση τους, με το ήθος και το ύφος τους, όλο αυτό το διάστημα των μηνών που πέρασαν, πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε κοινωνικά, πώς ακριβώς πρέπει να εκφραζόμαστε ακόμα και μετά από τόσο δύσκολες στιγμές. Νομίζω ότι τους αξίζουν συγχαρητήρια και η στάση τους ήταν ένα μάθημα ζωής για όλους μας. Τέλος, είναι όντως βαρύ η γιορτή του ΨΑΤ να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Διακογιάννη. Όσοι τον ζήσαμε ή συνεργαστήκαμε μαζί του, νομίζω ότι είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι τις τελευταίες μέρες. Αλλά όπως και εκείνος είχε πει σε εκείνη την αξέχαστη μετάδοση, περνώντας από την απογευματινή τραγωδία του Χέιζελ στον αγωνιστικό τελικό της Γιουβέντους με τη Λίβερπουλ, η ζωή συνεχίζεται. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Σε ευχαριστούμε πολύ και να πούμε ότι η μητέρα του Άλκη Γιάννη δήλωσε πως μετά από αυτή την πράξη θεωρεί τον Σέρχιο δικό της παιδί. Ευχαριστούμε πολύ. Έπαθλο αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς στο Γιώργο Πρίντεζη, που ολοκλήρωσε το καλοκαίρι του 2022 μια μαγική καριέρα. Περιέγραψα όλες τις μεγάλες του στιγμές με κορυφαία εκείνη της Κωνσταντινούπολης με το περίφημο πεταχτάρι. Κυρίες και κύριοι, ο Άγιος Γεώργιος Πρίντεζης του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας στο Μουσείο της Δόξας είναι εδώ μαζί μας. Ήτανε στο Κατάρ, είδε το τελικό, γύρισε μαζί με το Στέλιο και τους υπόλοιπους. Θα έρθει στο βήμα και την απονομή θα κάνουν μαζί ο Γιάννης Μπουρούσης και εφόσον έχει έρθει στην αίθουσα και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, συνοδευόμενη από τη Γενική Γραμματέα του ΨΑΤ, Ασπασία Βελονάκη. Μην τρέπεστε.
Τόσα χρόνια παίζατε μαζί. Είναι για κοντούς. Πρέπει να το ανεβάσουμε λίγο, να το βγάλεις. Συνηθισμένος είμαι. Καλησπέρα σε όλους. Καλές γιορτές να έχουμε. Για τον Γιώργο τι να πούμε. Τα έχουμε δει όλα μέσα στο γήπεδο. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που τον ξέρω έξω από το γήπεδο. Είναι σαν αδερφός μου και θα παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής μου, γιατί είναι από τους ανθρώπους που θέλω να έχω δίπλα μου. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με τις ομιλίες. Εντάξει, ιδιαίτερα σε τόσο όμορφες γιορτές. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή το συγκεκριμένο βραβείο, γιατί κατάφερα και ολοκλήρωσα ένα όνειρο με την αγαπημένη μου ομάδα, με ανθρώπους που πραγματικά αγαπάω και θεωρώ οικογένειά μου. Όχι μόνο επειδή έχω περάσει μαζί τους πάνω από 20 χρόνια, αλλά γιατί οι καταστάσεις με έκαναν να τους νιώθω έτσι και γι' αυτό το λόγο είμαι δίπλα χαρούμενος. Ευχαριστώ και την οικογένειά μου, πάνω απ' όλα που σε όλες τις δύσκολες στιγμές κυρίως ήταν πάντα δίπλα σε μένα, γιατί πάντα ο πρωταθλητισμός έχει πολλές θυσίες και πάντα δικοί σου οι άνθρωποι είναι αυτοί που βρίσκονται πάντα δίπλα σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές, αλλά και την ομάδα μου που χωρίς την ομάδα μου ουσιαστικά δεν μπορούσα να πετύχω τίποτα. Και τους προέδρους και όλους τους συμπαίκτες που είχα, τους φίλους μου και τους προπονητές. Σας ευχαριστώ, καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχετε όλοι. Εμείς ευχαριστούμε. Πριν από 30 χρόνια, πώς πέρασαν 30 χρόνια τώρα δεν καταλάβαμε, περισσότεροι. Το 1992, ένα θρυλικό μετάλλιο, το πρώτο γυναίκας Ελληνίδας αθλήτρια σε Ολυμπιακούς και μία φράση αξέχαστη και πηγαία, η γνωστή. Όχι μόνο έγραψαν ιστορία, αλλά έβαλαν για πάντα στην καρδιά μας τη Βούλα Πατουλίδου. Τη μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης. Βραβεύεται λοιπόν η πάντα αγαπημένη μας Βούλα, 30 χρόνια μετά, για όλη της την προσφορά στον αθλητισμό, συνεχίζοντας βέβαια να είναι στις επάλξεις της πολιτικής. Τη βράβευση θα κάνει πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Σοφία Σακοράφα, μαζί της ο Δημήτρης Κανελάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΤ. Να τα, έρωτα αποκρίσεις, 30 χρόνια, γεμάτα. Πέρασαν 30 χρόνια. Θα ήθελα, επειδή σε ένα πρόσωπο... Ξέρετε, με την Άρια ήμασταν και συνεργάτες. Κάναμε εκπομπή αθλητική. Πες τα όλα τώρα. Είσαι ένα πρόσωπο διαρκούς αναγέννησης και επικαιρότητας. Εγώ θέλω να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση, γιατί μου αρέσουν τα δύσκολα και εσύ τα αντέχεις. Τι δεν έχεις εκμυστηρευτεί ποτέ για τότε και για σήμερα? Αυτό που νομίζω θα το πάρω μαζί μου και θα το μάθει ποτέ κανείς. γιατί όταν είναι μυστικό, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάθε φορά το 90 ανέβηκα για πρώτη φορά ως επιβράβευση μιας προσπάθειας από τον ΨΑΤ. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και από τότε πολύ νερό στα βλάκι και ειλικρινά βλέπω τους αθλητές και λέω, μα γιατί δεν το χαιρόμασταν περισσότερο, γιατί η αγωνία, ο πόνος ήταν, επικρατούσε. Λίγο πριν τη νίκη.
Γιατί να μην το χαρίσει ακόμη περισσότερο, γιατί είδα και την Αντιγόνη και τα δάκρυά της και το παλικαράκι μας, τον Μελέτογλου και όλα τα παιδιά που έχουν μέσα από αυτές τις διαδρομές τιμήσει αυτή τη χώρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήμουν η μικρή συνέχεια δύο γυναικών, της Σοφίας και της Άννας, που πολλές φορές στο ίδιο δωμάτιο έλεγαν «Σήκω μικρή». Το μικρή που τώρα πλέον είμαι πολύ μεγάλη για να μπορώ να πω εγώ στα νέα παιδιά «Σηκωθείτε μικρή» και το μικρή με όμικρον γιώτε γιατί αυτή η χώρα, εάν κατορθώνει να κερδίζει πόντους στο παγκόσμιο στερέωμα είναι εξαιτίας αυτών των παιδιών πρωτίστως. Δευτερευόντως και από όλους τους υπόλοιπους που πολλές φορές τραβάνε λίγο λόγω απληστίας και μας γονατίζουν. Εμείς όμως θα ξανασηκωθούμε. Καλές γιορτές να έχουμε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γιατί τι παραπάνω μπορεί να πει κανείς. Ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά και να μας εμψυχώνεις και τότε και τώρα και αύριο. Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε ποια είναι η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς. Οι τρεις επικρατέστερες είναι η Άννα Κορακάκη, που παρέμεινε νούμερο 1 στον κόσμο στα 10 μέτρα στο αεροβόλου πιστόλι και νούμερο 3 στα 25 μέτρα, ενώ εξασφάλισε και την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η βιονική Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, με τα δύο χρυσά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στα 20 και τα 35 χιλιόμετρα βάδιν, αλλά και την τέταρτη θέση στα 35 χιλιόμετρα βάδιν στο Παγκόσμιο του Όρεγκον. Και η Ελίνα Τζένκο, με το χρυσό στο ακόντιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Ελίνα έγινε η νεότερη αθλήτρια που κερδίζει στο αγώνισμα, καθώς είναι μόλις 19 ετών. Το όνομα της κορυφαίας αθλήτριας θα μας αποκαλύψει, ανοίγοντας το φάκελο, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Λευτέρης Αριανάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, τον κ. Γιάννη Θεοδωρακόπουλο. Ελάτε, σας παρακαλώ. Κορυφαία αθλήτρια για το 2022, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας και μεγάλη μου τιμή που με ανακηρύξατε αθλήτρια της χρονιάς. Οι προσπάθειες των αθλητών είναι όλες το ίδιο. Όλοι προσπαθούμε για την νίκη. Κάποια στιγμή τα καταφέρνουμε. Έτσι, φέτος τα κατάφερα κι εγώ. Μετά από πάρα πολλά χρόνια προσπάθειας, με είπατε βιονική. Είμαι αρκετά μεγάλη, μπορεί να μην μου φαίνεται, αλλά είμαι. Και το χαίρομαι. Το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πάρα πολλά χρόνια προσπάθειας. Επιμονής, υπομονής, πειθαρχίας και αγάπης για αυτό που κάνω, με φτάσανε σήμερα σε αυτήν εδώ τη θέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Είναι εξαιρετικά θετικό για την κοινωνία μας να έχει γίνει απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή. Και πρέπει να έχουν. Και το μήνυμα θα είναι ακόμα πιο ισχυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Θα βραβεύσουμε λοιπόν την κορυφαία αθλήτρια των ατόμων με αναπηρία. Υποψήφιες είναι η Εμμανουέλα Μασούρου από το Τζούντο Τυφλών για την επιτυχία να πάρει αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σαρδινίας
Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου από την Κολύμβηση, πρωταθλήτρια κόσμου στα 50 μέτρα ύπτιο στην κατηγορία S4, και η Νικολέτα Χιόνι από το τζούντο Κοφών, που πήρε αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στην Ολυμπιάδα Κοφών που έγινε στη Βραζιλία. Ποια λοιπόν θα είναι η νικήτρια, θα το μάθουμε από την Νίκη Ραμπατζή, πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, καθώς και από τον Κώστα Αλεξόπουλο, ειδικό γραμματέα του ΨΑΤ, που θα τη συνοδεύσει. Το φάκελο, παρακαλώ. Κορυφαία λοιπόν αθλήτρια με αναπηρία για το 2022, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Πιστή στο ραντεβού σου, Αλεξάνδρα, έτσι. Η Αλεξάνδρα έχει βραβευτεί αρκετές φορές από το ΨΑΤ και είναι ένα ραντεβού που δεν το χάνει. Πες μας λίγο πώς αισθάνεσαι που βραβεύεσαι συνέχεια και τι στόχους έχεις για την χρονιά που έρχεται. Και αν θέλεις να το αφιερώσεις κάπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους δημοσιογράφους που επέλεξαν για άλλη μια χρονιά το όνομά μου. Θεωρώ ότι έχω δώσει τον καλύτερο εαυτό. Δεν το έκανα σίγουρα μόνη μου. Το έκανα με τον προπονητή μου, τον Μιχάλη Νικόπουλο, και την φυσιοθεραπεύτριά μου, Άνθιους Μπλιού, που έρχεται και στους αγώνες και με βοηθάει. Είναι σημαντικό για μένα να δώσουμε το μήνυμα ότι οι αθλητές με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μακριά, να φτάσουν παραπέρα, να υπερπηδήσουν τα όνειρα και τους στόχους που έχουν βάλει, χωρίς να παρεμποδίζονται. Αν βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα, νιώθω άβολα, γιατί για τα περισσότερα μετάλλια δεν δικαιούμαι καμία ηθική επιβράβευση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βραβείο για μένα. Άρα σημαίνει ότι ένας από τους στόχους μου σήμερα έγινε πραγματικότητα. Θεωρώ ότι η εισάξια αντιμετώπιση των αθλητών, όπως και στο εξωτερικό, θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται κατανοητό και να πιστεύω για καλύτερα και στο Παρίσι. Σου ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή νέα χρονιά, καλές επιδόσεις και να δίνεις πάντα το παράδειγμα που δίνεις. Πίσω από κάθε πετυχημένο αθλητή, πίσω από κάθε πετυχημένη ομάδα, βρίσκεται ένας σπουδαίος προπονητής. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ήρθε η ώρα να μάθουμε τον κορυφαίο προπονητή της χρονιάς. Οι τρεις επικρατέστεροι, όπως τους ψήφισαν οι αθλητικοί συντάκτες απ' άκρου εις άκρον της χώρας, είναι ο προπονητής των μεγάλων τίτλων, Θοδωρής Βλάχος, για το 10ο σερί πρωτάθλημα και το 5ο σερί ντάμπλ με τον Ολυμπιακό, αλλά και για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο της Βουδαπέστης. Ο Ναπολέων Κεφαλόπουλος, που καθοδήγησε την Αντιγόνη Τρισμπιώτη στην κατάκτηση 2 χρυσών στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου και στην 4η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Αλλά και ο Γιώργος Πομάσκι, που μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου πανηγύρισαν την κατάκτηση 2 χρυσών μεταλλίων και ενός ασημένιου στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα που διεξήχθησαν μέσα στη χρονιά, καθώς επίσης και την κατάκτηση του Διαμαντιού στο Diamond League. Το φάκελο θα ανοίξει για να μάθουμε τον κορυφαίο προπονητή του 2022, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή ταμεία του ΨΑΤ, Αντώνη Παπουτσάκη.
Κορυφαίος προπονητής 2022, στίβος, άθλημα, Γιώργος Πομάσκε. Ευχαριστώ τον δημοσιογράφο για άλλη μια φορά που με ψηφίσανε. Ευχαριστώ. Πρώτον, θέλω να μιλήσω λίγο για τον Μίλτο. Γιατί χωρίς τον Μίλτο δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Ο αθλητής. Αν ένας προπονητής έχει στα χέρια του ένα αθλητή που είναι αφοσιωμένος και έχει δύναμη στην αφοσίωσή του, και να μην σου χαλάσει ποτέ το πρόγραμμα, να το εκτελεί άψογα, έξω από το στάδιο είναι διαφορετικός, αλλά μέσα και μέσα στους αγώνες δεν παίζεται. Σε ευχαριστώ, Μίλτο. Σήμερα εμείς το ΣΕΓΑΣ τριαμβεύουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε όλες τέσεις βλέπω παίρνουμε πρώτες τέσεις. Είναι μια καλή δουλειά που έχει γίνει από τους αθλητές, από τις προπονητές τους και παίρνουν τη σκητάλη από το υπουργό μας. Εύχομαι όλοι μαζί να φτιάξουμε καλύτερες συνθήκες για την επόμενη μέρα, για την καινούρια γενιά, γιατί στην εποχή που είναι δύσκολη που ζούμε, αυτά τα παιδιά έχουν αφήσει όλα στην άκρη και προχωράνε με τέτοια δύναμη, με τέτοια όρεξη και τα στάδια μας γεμίζουν και η νεολαία πρέπει να τις δώσουμε ό,τι καλύτερο. Όλοι μαζί να κάνουμε κάτι πολύ καλό, όλοι μαζί να έχουμε υγεία, όλοι να έχουμε καλές γιορτές και ό,τι καλύτερο στην ανθρωπότητά μας. Πριν φύγετε, κύριε Πομάσκη, πριν φύγετε. Δεν παίζεται ο Μίλτος, είναι αλήθεια, αλλά ποιο είναι το ταβάνι του εν όψη του 23 και βασικά των αγώνων στο Παρίσι το 24. Κανένας δεν μπορεί να πει. Άμα συνεχίζει με αυτό το τρόπο και πριν λίγο είπα η Βούλα είχε ωραίο αριθμό στο αριθμό της στην Ολυμπιάδα, θα το κυνηγάμε συνέχεια. Φαντάζομαι το βελτιώνουμε με το καιρό. Κύριε Βλάχο, νιώτης ήρεμα φέτος. Ευχαριστούμε πολύ. Να, και ισανότερα. Ευχαριστώ και ισανότερα. Κύριε Γενικέ. Οι αθλητές και οι αθλήτριες έχουν πάντα στόχο την κορυφή, στην οποία αν φτάνουν με πάρα πολύ κόπο. Κάποιοι από την νεαρή ηλικία δείχνουν ότι με τη δουλειά τους και το ταλέντο τους μπορούν να φτάσουν ψηλά. Μία από αυτές τις αθλήτριες είναι η 17χρονη Αριάδνη Νάσκαρη του μοντέρνου πεντάθλου. Κορυφαία της διάκριση φέτος, η δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Την ανερχόμενη αθλήτρια Αριάδνη Νάσκαρη θα δώσει τιμητικό έπαθλο ο πρόεδρος επιτιμή του ΨΑΤ Παύλος Γερακάρης και ο Κώστας Τουτσίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΤ. Η Αριάδνη, συνονόματι με μένα, είναι μόλις 17 χρονών, το τονίζω αυτό. Αριάδνη, θέλω να σε ρωτήσω, πήγαινε στο μικρόφωνο. Καταρχήν, αν σε πειράζει που σε αυτή την ηλικία, είσαι 17 χρονών έφηβη,
Ξοδεύεις ατέλειωτες ώρες μόνο στην προπόνηση. Και δεύτερον, ποιο είναι το όνειρό σου, να μας πεις και για τα δύο. Ναι, σίγουρα είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε αυτή την ηλικία να μην ασχολείσαι με εξόδους, με το σχολείο σου και να αφιερώνεις πολλές ώρες στον αθλητισμό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνεις κάποιο μέρος της ζωής σου και αφιερώνεσαι σε αυτό. Αλλά είναι ο στόχος, είναι αυτό που θέλεις, οπότε δεν με πειράζει. Και αυτό που αγαπάς. Οπότε δεν με πειράζει. Ως στόχο μου έχω να πάω στο Ολυμπιακό στο Παρίσι το 2024. Θα κάνω οτιδήποτε για να το πετύχω, αλλά είμαι ακόμα μικρή, οπότε υπάρχουν και επόμενες Ολυμπιάδες, σίγουρα. Πράγματι, το μέλλον είναι μπροστά και σου ανήκει. Ευχαριστώ. Αφορμή παίρνω από τη βράβευση που έγινε πριν από λίγο για να υπογραμμίσω ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου είναι μια τεράστια δεξαμενή και παραγωγής και προώθησης ταλέντων. Σε πολλά αθλήματα όπως το τένις, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και σε άλλα σπορ έχουν αναδειχθεί αθλητές κορυφαίας αξίας και σημασίας σε όλο τον πλανήτη. Θα πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε και αυτή την πλευρά σε ένα σύνδεσμο ο οποίος συμπληρώνει ήδη 69 χρόνια ζωής και δράσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Έπαθλο ανερχόμενου ταλέντου απονέμεται επίσης την Παναγιώτα Κούζιλου, η οποία φέτος, σε ηλικία μόλις 16 ετών, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην πυγμαχία στην κατηγορία των 57 κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων. Έχει αναδειχθεί και δύο φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας και για την απονομή παρακαλείται ο πρώην πρόεδρος του ΨΑΤ και νυν πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση για έναν αθλητή και πολύ περισσότερο για έναν νέο αθλητή όπως εγώ να αναγνωρίζω τις προσπάθειές του. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε τόσους σπουδαίους αθλητές και σε πολύτιμους ανθρώπους της πολιτείας. Θα προσπαθήσω μέσα από την ψυχή μου να ταξιδεύω τα γαλανόλευκα χρώματα στο υψηλότερο βάθρο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν φύγεις, Παναγιώτα, πριν φύγεις. Μίλησέ μας για το συνδυασμό της προπόνησης και του σχολείου και των μαθημάτων. Όταν έχω προετοιμασία για κάποιο αγώνα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, πάει λίγο πίσω το σχολείο. Αλλά όπου έχω εξετάσεις, πάει λίγο πίσω η προπόνηση. Αλλά έτσι τα συντηρώ και τα δύο και έτσι είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πω ότι έχουν αναδειχθεί μεγάλα ταλέντα από εδώ και έχουν βραβευθεί μεγάλα ταλέντα. Θυμάμαι τον Στέφανο Τσιτσιπά, τη Σάκαρη και πολλούς ακόμη. Κυρία Πατουλίδου, δεν ήταν ταλέντο, μάλλον, που είπε πριν ότι ήταν ως ταλέντο. Και αυτό είναι μια από τις πολύ σημαντικές, νομίζω, στιγμές αυτής της εκδήλωσης. Είναι το παρόν και πιθανώς και το μέλλον του αθλητισμού. Και ως πρώην πρόεδρος του ΨΑΤ, κύριε Πρόεδρε, νιώθω ιδιαίτερη ευτυχία και ως πρόεδρος πλέον της ΠΟΕΣΥ και όλων των δημοσιογράφων, νιώθω ιδιαίτερη ευτυχία και χαρά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο να μακροημερεύσουμε η γιορτή αυτή και ο ΨΑΤ. Καλές γιορτές σε όλους και συγχαρητήρια σε όλους για την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η Μαργαρίτα, η Ελευθερία και η Βασιλική πλευρή του, εκτός από το ότι είναι αδελφές, έχουν και ένα ακόμα κοινό. Είναι συμπαίκτριες στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού και διακρίνονται όλες. Η Μαργαρίτα είναι αρχηγός της Εθνικής, η Ελευθερία αναδείχθηκε φέτος MVP, ενώ η Βάσο είναι διεθνής. Μία αθλητική οικογένεια, δηλαδή.
Ελάτε, κυρίες μου. Και μαζί παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Κυριάκο Γιαννόπουλο, και την Ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΤ, Αγγελική Βίζικα, να βραβεύσει τις αδελφές πλευρή του με το έπαθλο αθλητικής οικογένειας. Και στην Εθνική, εννοείται, μαζί και στην Εθνική. Τη φωτογραφία πρώτα. Τη φωτογραφία. Λοιπόν, κορίτσια, από την Θεσσαλονίκη στον Πειραιά, σωστά. Και οι τρεις μαζί κάθε μέρα στην πισίνα, στη μάχη και στον αγώνα. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε πηγαία τα συναισθήματά σας, σύντομα όμως, για να ακούσουμε και τις τρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσουμε όλους. Είναι μοναδικό το συναίσθημα και είναι μεγάλη μας τιμή. Είμαστε αρκετά χρόνια συμπαίκτριες από τότε που ξεκινήσαμε, από την Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Τώρα 12 χρόνια είμαστε στον Ολυμπιακό και είμαστε συμπαίκτριες και στην Εθνική και πολλά χρόνια στα ηλικιακά, αλλά τώρα και στις γυναίκες που κατακτήσαμε και το μετάλλιο. Οπότε είναι πολύ ωραίο το συνέστημα. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το σπίτι είναι γεμάτο μετάλλια και δεν χωράει, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν βάλεις όλες τις χρονιές επί τρία, έχουμε γεμίσει. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε και τρεις μαζί και είναι πολύ ωραίο να αγωνίζεσαι με τις αδερφές σου στην ίδια ομάδα. Πάντα μαζί, πάντα χαρούμενες. Έπαθλο αθλητικού τουρισμού απονέμεται στο Σύλλογο Άθληση για την πολύ πετυχημένη διοργάνωση του ίμι Μαραθωνίου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι. Για την απονομή καλούμε τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Σπέτσες Μάραθον, την κυρία Μαρίνα Κουταρέλη, μαζί της και ο έφορος του ΨΑΤ, Σύφης Βοντζάκης, αλλά και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Άθληση. Παρακαλώ, ελάτε. Είναι πολύ αγχωτικό να στέκομαι μπροστά σε τόσο καταξιωμένους αθλητές, ανθρώπους και επαγγελματίες του χώρου. Σίγουρα κάθε άλλο από επαγγελματίες εμείς δεν είμαστε. Φαίνεται άλλωστε, τρέμω. Θα μας χαρακτήριζα ως κουζουλούς εθελοντές, με ιδιαίτερη αγάπη, μεράκι για τον αθλητισμό, με ένα όνειρο να αναδείξουμε τον τόπο που μένουμε, το Αρκαλοχώρι. Μέχρι τώρα άγνωστο, είναι μια κωμόπολη μικρή, στο κέντρο της Κρήτης, μακριά από παραλίες, μακριά από δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Όμως, ο Μαραθώνιος Κρήτης κατάφερε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία αθλητικά δρόμενα, με χιλιάδες αθλητές και κόσμο να πλημμυρίζει τα χωριά μας. Για να από όλη την Ελλάδα, αλλά και από 41 χώρες, που έρχονται να γνωρίσουν το πολιτισμό μας, τη γαστρονομία μας και φυσικά τη φιλοξενία της Κρήτης. Το 2021 για μας ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήρθε ένας καταστροφικός σεισμός που ισοπαίδωσε την περιοχή μας. Όμως εμείς μείναμε εκεί. Παλέψαμε ενάντια σε όλες τις δυσκολίες και καταφέραμε να κάνουμε έναν ακόμα καλύτερο αγώνα. Οπότε αυτό το βραβείο θα ήθελα να το αφιερώσω στους 600 εθελοντές που δίνουν την ψυχή τους και κάνουν αυτόν τον αγώνα, αυτοί τον κάνουν αυτόν τον αγώνα να ξεχωρίζει και καθώς σε όλους τους συμπολίτες μας που ακόμα αυτή τη στιγμή ζουν σε κοντέινερς. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη τιμή. Ένα πραγματάκι.
ότι η Κρήτη θα έχει και τη χαρά να φιλοξενήσει 4 με 5 Μαρτίου, σωστά κύριε Υπουργέ, το πρώτο καρτερός ραν που θα το στηρίξουμε όλοι μαζί, που διοργανώνουμε εμείς αγώνες μαζί με τον ημιμαραθώνιο και γίνεται στα πλαίσια του παράκτιου μεσογειακών αγώνων που θα φιλοξενήσει το όμορφο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πολύ. Για τον κολυμβητή Απόστολο Χρήστου, το 2022 ήταν μια χρονιά γεμάτη διακρίσεις. Μετά τα 3 διαδοχικά χάλκινα στα 100 μέτρα ύπτιο στις 15 Αυγούστου, κατέκτησε και το χρυσό στα 50 μέτρα με πανελλήνιο ρεκόρ. Ανέβηκε ξανά στο βάθρο στις 17 Αυγούστου με ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο. Έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής με 4 μετάλλια σε ένα αγώνισμα, ο πρώτος που ανεβαίνει στο βάθρο σε 4 διαδοχικές διοργανώσεις. Για την απονομή στον Απόστολο Χρήστου καλείται η πρόεδρος του Συλλόγου Συμμετασχόντων Ολυμπιονικών Βούλακο Ζομπόλη, την οποία συνοδεύει ο έφορος του ΨΑΤ, Μάνος Χρυσός. Απόστολε, μετά από αυτή τη θαυμάσια χρονιά, τι μας περιμένει? Καλησπέρα σε όλους καταρχάς. Ευχαριστώ για τη βράβευση από τον ΨΑΤ. Η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο δείχνω θετικά στοιχεία και βελτίωση σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχω. Θέλω να πιστεύω η συνέχεια θα είναι ανάλογη με αποκορύφωμα το Παρίσι, σε 2 χρόνια που είναι ο βασικός στόχος κάθε αθλητή, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και από εκεί και πέρα θέλω να σταθώ στη βράβευση του ΨΑΤ που κάνει, που αναδεικνύει την προσπάθεια των αθλητών, όχι μόνο των κορυφαίων βάσει της ψηφοφορίας, αλλά και των προσπαθειών των υπόλοιπων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεται ο τύπος δίπλα στις προσπάθειες όλων των αθλημάτων. Και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε για όλα. Να πω σε όσους δεν παρακολουθήσατε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε πριν από λίγες μέρες στη Μελβούρνη, ότι ο Απόστολος μας χάρισε καινούργιες επιτυχίες με μία 5η και μία 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ένα πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό στα 100 μέτρα ύπτιο. Απόστολε, ευχαριστούμε πολύ, να έχεις υγεία και να πανηγυρίσουμε μαζί σου και τη νέα χρονιά καινούργιες επιτυχίες. Να μας κάνεις περήφανος. Ευχαριστώ. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου απονέμει τιμητική διάκριση στον Αντώνη Παπακοσταντίνου, περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή κάτω των 23, φοιτητή βιολογίας, ο οποίος την πρώτη χρονιά του στην ηλικιακή κατηγορία των ανδρών κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Για την απονομή, παρακαλούμε να έρθει κοντά μας ο Ολυμπιονίκης μας Βασίλης Πολύμερος, μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, που ήρθε πριν από λίγο και αυτός στην εκδήλωσή μας, και βεβαίως θα του συνοδεύσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΤ, ο Νίκος Μποζιονέλος. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή που μου δίνετε να βρίσκομαι ανάμεσά σας και για το βραβείο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον όμιλό μου και τον κύριο Βασίλη τον Πολύμερο, που ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε στο άθλημα της κοπηλασίας.
Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ομοσπονδία για όλες τις βοήθειες που παρέχει για να κάνουμε και να φέρουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από μια κουβέντα και από μένα. Να πω καταρχάς συγχαρητήρια στον πρόεδρο του ΨΑΤ για τη σημερινή εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο. Να πω ότι επειδή βλέπω εδώ και τον Υφυπουργό Αθλητισμού ότι κάνουμε μεγάλο αγώνα όλο αυτό το χρονικό διάστημα με έργα υποδομής, με αθλητικούς χώρους που χρηματοδοτούμε, με μελέτες τις οποίες έχουμε έτοιμες και με χρηματοδοτήσεις που η περιφέρειά μας έχει εξασφαλίσει και εκείνη μαζί με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Νομίζω αυτά τα πρωταθλήματα τα οποία βλέπουμε και τους αθλητές μας θα έχουν μεγαλύτερη ακόμα δυνατότητα μέσα από σωστούς ανθρώπινους αθλητικούς χώρους. Κυρία Σακοράφα, το ξέρετε εσείς και για το Μαραθώνιο, τους οποίους εμείς εδώ στην Αττική τουλάχιστον θα τους έχουμε εξασφαλίσει. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, τα καλύτερα να είναι μπροστά μας. Βασίλη, ξέρω, είσαι λίγο μίλητος, αλλά μία κουβέντα θέλουμε. Για τα νέα παιδιά που αναδεικνύεται. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Τα νέα παιδιά είναι τώρα οικοπλασία αρκετά χρόνια από τη δική μου γενιά και πιο πίσω, από την Τόνια της Βάιερ, τον Κώστα τον Κοντομανόλη, μετά με τα μετάλλια που καταφέραμε και φέραμε εμείς, τον Στέφανο τον Ντούσκο στο Τόκιο. Ο Αντώνης Παπακοσταντίνου είναι η επόμενη γενιά, είναι η γενιά του 2024. Πιστεύουμε να είμαστε συνεπείς σαν άθλημα στις επιτυχίες και στα βάθρα και να είμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ για να χειροκροτήσουμε τους νέους πρωταθλητές, τους νέους Ολυμπιονίκες. Καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα με υγεία. Ευχαριστούμε. Και να συνεχίσουμε. Αθόρυβα, γιατί κάποια αθλήματα δεν είναι τόσο προβεβλημένα, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατάφερε να κερδίσει φέτος 2 χρυσά μετάλλια στην Ελευθέρα Πάλι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και στο U23 στα 79 κιλά. Ο Γιώργος έγραψε ιστορία, γιατί μέχρι σήμερα οι επιτυχίες στο άθλημα ήταν κυρίως από την Ελληνορωμαϊκή Πάλι. Γιώργο, σε καλούμε εδώ, κοντά μας, για να παραλάβεις το έπαθλό σου από τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο. Ο κύριος Γιαννακόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβόλαιο του ΨΑΤ που με επέλεξε να με βραβεύσει σε αυτή την εκδήλωση. Είναι μεγάλη μου τιμή. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους προπονητές μου, στην οικογένειά μου και στους φίλους μου που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Και υπόσχομαι πως θα κάνω το καλύτερο δυνατόν για να σηκώνω την ελληνική σημαία ψηλά και τα επόμενα χρόνια. Γιώργο, διάβασα σε μία συνέντευξη, μάλλον σε άκουσα σε μία συνέντευξη στο διαδίκτυο, να λες ότι για να αφοσιωθείς το στόχο έκλεισες όλα στα social media. Δύσκολο για ένα νέο παιδί, έτσι. Θέλω να πω πως δύσκολο δεν είναι τίποτα, διότι έχω ένα στόχο να κατακτήσω χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Και επειδή έβλεπα ότι με ενοχλούσε, μου αποσπούσε την προσοχή από τις προπονήσεις και τα λοιπά, επέλεξα να θυσιάσω, ας το πούμε έτσι,
που δεν είναι για μένα θυσία, για να πετύχω το στόχο μου. Ενδιαφέρον. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε και ευχαριστώ. Εσένα και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιαννακόπουλο, Μεταφορών και Επικοινωνίας. Συνήθως όταν μιλάει ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης δεν λέει τίποτα, αλλά μου δίνεται όντως ευκαιρία να πω ότι είμαστε τυχεροί στην Αττική που έχουμε τον Γιώργο τον Πατούλη, Περιφερειάρχη, που αγαπάει τόσο πολύ τον αθλητισμό και πάμε τόσο πολύ καλά και στις εγκαταστάσεις ειδικά. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Και τώρα ήρθε η ώρα για μια πραγματικά πολύ σπουδαία βράβευση. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου απονέμει ειδική τιμητική διάκριση στον μεγάλο Πύρο Δήμα. 3 χρυσά και ένα χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρώτο χρυσό το 92 στη Βαρκελόνη. 30 χρόνια μετά ξαναγκρεμίζουμε τα τείχη για τον Ολυμπιονίκη που πύρωσε τις καρδιές μας. Δεν είναι εδώ σήμερα λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να παρευρεθεί, αλλά ο μοναδικός Έλληνας αρσιβαρίστας με τόσο πολλές και μεγάλες διακρίσεις θα εκπροσωπηθεί από τη Μαρία του, από την κόρη του δηλαδή. Έλα Μαρία. Έτσι μου το είπε στο τηλέφωνο, έτσι το μεταφέρω. Παρακαλούμε για την απονομή τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σπύρο Καπράλο, και μαζί του στη σκηνή θα έρθει και ο πρόεδρος του ΨΑΤ, ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Βρίσκομαι εδώ εκ μέρους του πατέρα μου, όπως αναφέρθηκε. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εδώ, λόγω του ότι αυτό το βραβείο είναι μεγάλη τιμή για εκείνον. Παρ' όλα αυτά, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν κατάφερε να έρθει, αλλά στέλνει πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που καταφέρνουν και επιμένουν και φέρνουν όλα τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα και όλες οι υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι σημαντική αυτή η γιορτή, γιατί βλέπουμε τους καλύτερους των καλυτέρων του ελληνικού αθλητισμού. Βλέπουμε και τους κορυφαίους που υπήρξαν αθλητές και επομένως μας γεμίζει χαρά και συγκίνηση όλη αυτή η τελετή. Μακάρι να συνεχίσει ο ΨΑΤ και να συνεχίσει βέβαια και ο ελληνικός αθλητισμός να έχει τις επιτυχίες για να χαιρόμαστε εδώ όλοι μαζί. Καλές γιορτές σε όλους. Κυρίες και κύριοι, νιώθω βαθιά συγκίνηση για το επόμενο θέμα, όπως πιστεύω και εσείς. Στο άκουσμα του χαμού του Αλέξανδρου Νικολαίδη, σε ηλικία μόλις 43 ετών, πάγωσε όλη η Ελλάδα. Αντιμετώπισε την πρωτόγνωρη αυτή ατυχία με περίσσια αξιοπρέπεια. Ολυμπιονίκης με ιδανικά και προσφορά στην κοινωνία, με τη συγκλονιστική του επιστολή, εξέφρασε την επιθυμία να βγουν σε δημοπρασία τα δύο Ολυμπιακά του μετάλλια και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές που φιλεξενούν τα παιδιά. Τη διαδικασία που, όπως μάθαμε, έχει ολοκληρωθεί, έχει αναλάβει η πολύ αγαπημένη του σύζυγος και μητέρα των δύο παιδιών του, Δώρα Τσαμπάζη.
Καλούμε τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού, κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, και την αγαπημένη μας Δώρα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δώρα. Και θέλω να πεις ό,τι νιώθεις. Δεν μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι βγαίνει μέσα από την ψυχή σου, που αγγίζει και τη δικιά μας την ψυχή. Καλησπέρα σε όλους. Πολύ όμορφη και δύσκολη βραδιά για την οικογένειά μας. Υπάρχει ένα βραβείο του ΨΑΤ για τον καλύτερο αθλητή της χρονιάς του 2008 στο σπίτι μας, το βραβείο του Αλέξανδρου, με αυτά τα υπέροχα χρυσά φυλαράκια. Το έχουμε ψηλά γιατί τα παιδιά πάντα προσπαθούν να τα τραβήξουν και να τα ξυλώσουν αυτά τα χρυσά φυλαράκια. Και τώρα είμαι εγώ εδώ, εκπροσωπώντας όλη την οικογένεια, τα παιδιά μας, τους γονείς του, τα αδέρφια του, να πάρω αυτό το τιμητικό βραβείο. Πολύ συγκινητικό, πολύ τιμητικό. Εύχομαι να μην ήμουν εδώ, να μην ήταν ο λόγος που είμαι εδώ. Επειδή αναφέρθηκε πριν και το Αρκαλοχώρι, θέλω να σας πω ότι ένα από τα ιδρύματα που επιλέξαμε οικογένεια να στηριχθούν είναι και οι σεισμοπαθείς του Αρκαλοχωρίου. Η δημοπρασία πήγε εξαιρετικά. Ήταν συγκινητική η συμμετοχή του κόσμου. Επειδή οι περισσότεροι πυλοδότες θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, δεν έχουμε προβεί ακόμα σε ανακοινώσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι δάδες του φτάσανε και ξεπέρασαν το τριπλάσιο της αρχικής τιμής τους. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ο Αλέξανδρος ήταν υπέροχος σύντροφος, υπέροχος πατέρας, ένας αθλητής με τη δική του μοναδική πορεία στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Στα 10 χρόνια σχεδόν που ήταν στην κορυφή με τους καλύτερους αθλητές τα εκδόντα στον κόσμο, όλα αυτά τα χρόνια η επιτυχία δεν τον διάβρωσε, δεν τον άλλαξε. Αντίθετα, τον έκανε ακόμα πιο ταπεινό, ακόμα πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο αλληλέγγυο. Και έτσι έφτασε και σε αυτή την πολύ συγκινητική απόφαση να δώσει τα μετάλλια του σε δημοπρασία λίγο πριν φύγει. Όλοι εσείς οι Ολυμπιονίκες που είστε εδώ ξέρετε πολύ καλά τι κόπο, πόσο αίμα, πόσα χειρουργία και τραυματισμούς χρειάζονται για να πάρεις έστω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Είναι ολόκληρη η ζωή ενός Ολυμπιονίκη και η μοναδική του περιουσία. Εγώ αυτό που του έχω υποσχεθεί είναι να συνεχίσω να βαδίζω στις αξίες που έχει κληροδοτήσει σε μένα και στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να σας ευχηθώ καλές γιορτές με υγεία μέσα από την καρδιά μου, γιατί αν υπάρχει αυτό, τα έχουμε όλα. Και θέλω να το θυμάστε. Δύο κουβέντες και από μένα. Είναι άβολο να μιλάς για φίλους σου, για εμάς που είμαστε και λίγο νεότεροι σε παρελθοντικό χρόνο. Ο Αλέξανδρος δίδασκε ήθος με τη ζωή του, με τις πράξεις του, με τις επιλογές του και κυρίως με τις δύσκολες επιλογές. Οι αθλητές το καταλαβαίνουν, οι Ολυμπιονίκες ακόμα περισσότερο, εκεί που είναι οι δάλματα όλης της κοινωνίας, εκεί που τους αγαπάει όλος ο κόσμος, όταν χρειάζεται να κάνουν και επιλογές πολιτικές που πολλές φορές μπορεί να έχουν κόστος. Και ο Αλέξανδρος το έκανε αυτό, γιατί πίστευε στα ιδανικά του, μας έδινε σε όλους δύναμη και για μας και για το δικό μου τον πολιτικό χώρο ήταν μια τεράστια απώλεια. Θα συνεχίσουμε όμως και εμείς, στο όνομά του, να δίνουμε τη μάχη για δικαιοσύνη παντού. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, συγχαρητήρια στο ΨΑΤ, πάντα όμορφες στιγμές και στους αθλητές μας υγεία, δύναμη και να ανταπεξέρχονται στις δύσκολες στιγμές, γιατί η πολιτεία, πέρα από τα καλά λόγια που δίνουν πάντοτε οι υπουργοί και στο παρελθόν για τον εαυτό μου λέω, δύσκολα τα φέρνει βόλτα, αλλά θα είναι πάντα εδώ, θα κατανοεί και από εσάς περιμένουμε τη χαρά που τόσο λείπει σε δύσκολες στιγμές. Να είστε καλά.
Η επόμενη βράβευση συνδέεται με την προηγούμενη. Δεν το κάναμε σκόπιμα, αλλά έτυχε. Είχαμε σκοπό έτσι κι αλλιώς να κάνουμε αυτή τη βράβευση ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου. Βραβεύεται ο Μιχάλης Μουρούτσος, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ, αλλά και επιστήθιος φίλος του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Ο Μιχάλης Μουρούτσος βραβεύεται λοιπόν για τη μεγάλη προσφορά του στον αθλητισμό, αλλά και για τη συμπαράστασή του στον Αλέξανδρο. Μας συγκίνησε όλους, μεταφέροντας τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια στο ίστατο αντίο στον Αλέξανδρο. Και για την απονομή, παρακαλούμε να έρθει ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Πιτσούλης, μαζί με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΤ, τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη. Δώρα, μαζί με τον Μιχάλη. Μαζί με τον Μιχάλη. Κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί Ολυμπιονίκες, φίλοι αθλητές και πρωταθλητές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σήμερα εδώ μέσα του Συνδέσμου για αυτό το ιδιαίτερο βραβείο. Στον αθλητισμό δεν κερδίζεις μόνο μετάλλια και βραβεία, κερδίζεις και φίλους. Και το 1996 είχα την τύχη να γνωρίσω έναν υπέροχο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που είχε πολύ μεγάλη ψυχή, που ήταν ιδιαίτερα δοτικός στους ανθρώπους που αγαπούσε και είχε δίπλα του, αλλά κυρίως ήταν δίκαιος σε όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά έχουμε ζήσει πάρα πολύ δυνατές στιγμές με τον Αλέξανδρο και γι' αυτό το λόγο εκείνη τη μέρα τα χέρια μου ήταν πάρα πολύ βαριά που κουβαλούσε όλο αυτό το βάρος. Ο θάνατός του ήταν κάτι που συγκλώνησε όλη τη χώρα και τα λόγια του ήταν αυτά που ένωσαν όλη τη χώρα. Ήτανε μαθήματα ζωής και μια κληρονομιά που άφησε παρακαταθήκη σε όλους μας. Εσείς οι άνθρωποι της αθλητικής δημοσιογραφίας, που έχετε αποδείξει ότι αγαπάτε τον αθλητισμό, θα πρέπει από εδώ και πέρα να αναδεικνύετε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τόσα πολλά να πούν και τόσα πολλά να διδάξουν και να ακουστούν όλες οι ιστορίες των Ολυμπιονικών και των πρωταθλητών, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη. Αυτό θα πρέπει να είναι το δικό μας αποτύπωμα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μετά από όσα συγκινητικά συνέβησαν, πάμε τώρα λίγο να ανέβουμε, γιατί ήρθε η ώρα να βραβεύσουμε τον κορυφαίο αθλητή της χρονιάς. Στην τελική τριάδα, μετά την ψηφοφορία των αθλητικών συντακτών, έφτασαν οι Γιάννης Αντετοκούμπο, Τίνα Πρωτοπίκανης, ως παίκτης της Εθνικής Ανδρών, συμπεριελήφθη στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ, συμπεριελήφθη στην κορυφαία πεντάδα της περσινής χρονιάς, παρότι οι Bucks αποκλείστηκαν στους ημιτελικούς της Ανατολής και πολλά άλλα για το τρομερό αυτό παιδί που ξεκίνησε από τα Σεπόλια και κατέκτησε τον κόσμο.
Λευτέρης Πετρούνιας παραμένει ανίκητος στην Ευρώπη από το 2015. Παρότι προερχόταν από αγωνιστική απουσία ενός έτους, κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για έκτη φορά στην καριέρα του. Τίποτα δεν πτωεί τον Έλληνο Ολυμπιονίκη. Και Μίλτος Τεντόγλου σάρωσε τα μετάλλια στο μήκος τόσο στα παγκόσμια πρωταθλήματα όσο και στο ευρωπαϊκό. Χρυσό στο παγκόσμιο κλειστού στίβου στο Βελιγράδι με πανελλήνιο ρεκόρ, ασημένιο στο παγκόσμιο ανοιχτού στο Όρεγκον, πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο στο Μόναχο. Επίσης έγραψε ιστορία κατακτώντας διαμάντη στη σειρά Meeting Diamond League. Και πολλά ακόμα, όπως κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη από την ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και άλλα κι άλλα. Για το Μίλτο Τεντόγλου ήταν μια απίστευτα παραγωγική χρονιά σε μετάλλια και διακρίσεις. Το φάκελο, λοιπόν, θα ανοίξει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος και μαζί του ο β' αντιπρόεδρος του ΨΑΤ Μάνος Ταραμόπουλος, τους οποίους καλούμε εδώ επάνω στη σκηνή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΤ, το έπαθλο για τον κορυφαίο αθλητή της κάθε χρονιάς θα έχει το όνομα του Γιάννη Διακογιάννη. Ελάτε. Και επειδή βλέπω και τον Νίκο Λινάρδο που είναι μαζί μας, το έπαθλο της κορυφαίας αθλήτριας για κάθε χρονιά θα έχει το όνομα του Πέτρου Λινάρδου. Λοιπόν, κορυφαίος αθλητής του 2022 είναι βεβαίως ο Μίλτος Τεντόγλου. Μίλτο, έλα με παρκούρ. Μπορείς και να πετάξεις. Όχι σήμερα, επειδή φυσάει. Όλα αυτά που πέτυχες φέτος, θα ξεχώριζες κάτι και γιατί και τι άλλο να περιμένουμε από σένα. Να ξέρεις ότι σε αγαπάμε όλοι έτσι, πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σε όλους. Δεν θα ξεχώριζα ένα πράγμα φέτος, γιατί πέτυχα πάρα πολλά πράγματα εγώ και προπονητής μου, που το αφιερώνω αυτό το βραβείο, το της Πομάσκη. Κύριε Πομάσκη, έρχεστε κι εσείς, σας παρακαλώ. Αυτό που πέτυχα φέτος είναι δουλειά πολλών χρόνων. Κάνουμε πολύ καλή προσπάθεια με τον προπονητή μου. Συνέχεια δουλεύουμε σκληρά και προσπαθώ πάντα για το καλύτερο. Τι να μιλήσουμε τώρα για τα σχέδιά σου. Μας έχεις τόσο πολύ κάνει να νιώσουμε ευτυχείς σαν Έλληνες. Τι θα ήθελες να πεις για το μέλλον? Σας ευχαριστώ και πάλι. Είναι τιμή μου που σας κάνω νιώθετε έτσι και με αυτά που προσπαθώ και αγωνίζομαι για αυτό το πράγμα ακριβώς. Για το μέλλον θα προσπαθήσω να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα και Παρίσι. Κάθε χρόνο. Παρίσι, εννοείται νούμερο ένα στόχος. Και θα προσπαθώ κάθε χρόνο να κάνω το καλύτερο δυνατό και να κάνω όλους τους Έλληνες περήφανους. Σου ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ επίσης. Καλά Χριστούγεννα. Και από εμάς και εσάς σας ευχαριστούμε πολύ. Ώρα να μάθουμε και τον κορυφαίο αθλητή με αναπηρία. Επικρατέστερη, όπως τους ψήφισαν οι αθλητικοί συντάκτες, είναι ο Παύλος Λιώτσος με το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των μείων 61 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες Σκοφών,
Ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης από την κολύμβηση, παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100 μέτρα ελεύθερο στην κατηγορία S8 και ο Αντώνης Σαπατάκης επίσης από την κολύμβηση, κατέκτησε την παγκόσμια κορυφή στα 100 μέτρα πρόσωπο στην κατηγορία SB4, σημειώνοντας μάλιστα και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τον κορυφαίο αθλητή με αναπηρία για το 2022 θα μάθουμε διαστόματος του Προέδρου της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργου Καπελάκη, ενώ καλούμε στη σκηνή και τον Πρόεδρο της ΕΑΚ, Ηρόδοτο Μιλτιάδους. Παρακαλώ. Ως αθλητής με αναπηρία Δημοσθένης Μιχαλετζάκης. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ΨΑΤ για την τιμή που μου κάνει και κρατώ για δεύτερη φορά στην καριέρα μου αυτό το βραβείο. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο σπουδαίους αθλητές, αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες. Επόμενος στόχος για μένα και για όλα τα άτομα αναπηρία και μη και για αρτιμελείς είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι και θα βάλουμε τα δυνατά μας. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας πραγματικά. Την Πολιτεία, την Παραολυμπιακή Επιτροπή, την Ομοσπονδία και όλους τους ανθρώπους που μας στηρίζουν και μας αγαπάνε. Θα ήθελα να σας πω καλές γιορτές, να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Να έχετε όλοι μια καλή χρονιά δημιουργική και πάνω απ' όλα υγεία. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τον ΨΑΤ για τη φιλοξενία και πάλι της Κυπριακής Αποστολής εδώ στα βραβεία. Κύριε Υφυπουργέ, δυστυχώς δεν ήμουν μαζί με την Αποστολή της Κύπρου στην Κρήτη. Έμαθα ότι έχασα πάρα πολλά, αλλά του χρόνου στην Κύπρο θα ανταποδώσουμε την εξαιρετική φιλοξενία. Δεν ήρθαμε άδεια χέρια σήμερα. Δυστυχώς ο Λευτέρης Πετρούνιας απουσιάζει τελευταία στιγμή και έτσι θα φροντίσω να έρθει η Κύπρο, διότι περνάει αρκετό χρόνο στην Κύπρο, να του δώσω το ευχαριστήριο έπαθρο που ετοιμάσαμε. Που είναι ακριβώς αυτό που είπατε, κύριε Υφυπουργέ, στη σχέση Κύπρου και Ελλάδας. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσφατα φιλοξένησε Κύπριους αθλητές στην Αθήνα. Έρχεται συχνά και στην Κύπρο και προμονείται μαζί με τους αθλητές μας. Και αυτή η σύμπραξη βοηθάει πάρα πολύ και το δικό μας αθλητισμό. Βλέπουμε Κύπρος και Ελλάδα να δουλεύουν μαζί για να έχουν αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Ξανά ευχαριστώ και συγχαρητήρια ξανά σε όλους για την βράβευσή σας σήμερα. Θέλω να σας καλησπερίσω όλους, να σας πω ότι από τη μεριά της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τα τελευταία χρόνια ο ΨΑΤ βραβεύει ανελιπώς τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία της χρονιάς. Πιστέψτε με, έχω περάσει κι εγώ σαν αθλητής από αυτή τη θέση. Είναι μια πολύ μεγάλη επιβράβευση που την χρειάζονται οι αθλητές με αναπηρία. Θέλουμε όμως από τους δημοσιογράφους λίγο περισσότερη προβολή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν όλοι οι αθλητές με αναπηρία. Δυστυχώς, η μεγαλύτερη προβολή γίνεται λίγο πριν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες και λίγο μετά. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να το αλλάξουμε. Αθλητές μας, ακόμη και αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε μέρη του κόσμου, προσπαθούν να εκπροσωπήσουν την χώρα μας, να σηκώσουν ψηλά την ελληνική σημαία και σας πληροφορώ ότι σε πολλά αθλήματα, πολλοί αθλητές μας διακρίνονται ανελιπώς. Πρέπει όλοι μαζί, όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι αθλητές μας, να την αναδείξουμε. Και θέλουμε σύμμαχούς σας, εσάς. Ο πρόεδρος, ο κύριος
Θεοδωρακόπουλος. Σε συνεργασία που έχουμε, θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το σημείο της προβολής των αθλητών μας. Και πιστεύω το επόμενο διάστημα θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα σε αυτό το τομέα. Σας εύχομαι σε όλους πάνω απ' όλα υγεία και πολλές μα πολλές επιτυχίες σε όλους τους Έλληνες αθλητές μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Οι παρατηρήσεις σας μας κάνουν να διορθωνόμαστε και δεσμευόμαστε. Το ποδόσφαιρο γυναικών, του οποίου η δημοτικότητα είναι πολύ μεγάλη στο διεθνή χώρο, αναπτύσσεται και στην Ελλάδα με σταθερά βήματα. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι πολυνίκης, έχοντας κατακτήσει 8 διαδοχικά πρωταθλήματα, 17 στο σύνολο, καθώς και 6 κύπελα Ελλάδας. Βραβεύουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ στο πρόσωπο της κεντρικής αμυντικού Μαρίας Γκούνη Παπαϊωάννου. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Παναγιώτης Μπαλτάκος, πρόεδρος της ΕΠΟ, και καλούμε μαζί και την Μαρία Πετροπούλου, παίκτρια του Παναθηναϊκού και συνάδελφο, μέλος του ΨΑΤ. Μαρία. Γιατί όταν ξεκίνησες τον αθλητισμό ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο? Θέλουμε να μας πεις πώς το σκέφτηκες. Ήταν κάτι τελείως ξαφνικό. Ξεκίνησα από το σχολείο με τα παιδιά, στην τα αγόρια. Συνεχίστηκε επειδή ήταν κάτι που μου άρεσε. Και συνεχίζοντας ότι δεν μου αρέσει, προσπαθώ και περισσότερο. Και στόχος μου είναι να συνεχίσω να τα πηγαίνω καλά και να βοηθήσω την ομάδα του ΠΑΟΚ που τώρα βρίσκομαι. Ο ΠΑΟΚ πώς τα έχει καταφέρει έτσι, για πες μας. Ποιο είναι το μυστικό? Ναι. Αν και από τις καλοκαιρινές προσθήκες της ομάδος, κάθε νέα αθλήτρια που ενσωματώνεται στο δυναμικό του ΠΑΟΚ μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι τυχαίο ότι η κυριαρχία του ΠΑΟΚ είναι αυτή στο ποδόσφαιρο γυναικών, διότι με το να μπαίνει στην ομάδα αυτή μαθαίνει να ζει και να αγωνίζεται υπό ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και δυνατές συνθήκες. Οπότε, ναι, θα προσπαθήσω και θα να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να σας κάνει περήφανος και θα συνεχίσει να παίρνει πρωταθλήματα. Χαρητήρια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στον Υπουργό κ. Αβγενάκη. Πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 25 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, ένας υπουργός, ο Λαλιώτης, είχε πει ότι το μισό του ουρανού ανήκει στις γυναίκες. Εάν αυτό το μεταφέρουμε σε γήινο επίπεδο, και μάλιστα στο επίπεδο του αθλητισμού που είμαστε σήμερα, θα έπρεπε το μισό του αθλητισμού να ανήκει στις γυναίκες. Όχι μόνο κατά Λαλιώτη, αλλά πιστεύω για όλους εμάς ισχύει το ίδιο. Δεν έχει γίνει αυτό όμως ακόμα. Και έχει δίκιο ο κ. Αβγενάκης που λέει ότι έπως αυτό έχει μείνει πίσω. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάλι, επειδή ξεκίνησε από χαμηλά, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, δεν είμαστε στο επίπεδο που θα θέλαμε. Η UEFA, η Ομοσπονδία η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA, πιέζουν πάρα πολύ και χρηματοδοτούν ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του γυναικείου ή μάλλον, όπως λέει πάντα σωστά ο κ. Αβγενάκης, του ποδοσφαίρου γυναικών. Κάτι το οποίο η ΕΠΟ προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια του όρου. Προχωράμε συνεχώς σε αυτό το επίπεδο και πιστεύω ότι μετά από μερικά χρόνια το ποδόσφαιρο γυναικών θα είναι εκεί που βρίσκεται το ποδόσφαιρο γυναικών στις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί όταν πήγα 1η Αυγούστου στο Λονδίνο για τον τελικό του Euro γυναικών Γερμανία-Αγγλία, γιατί με είχαν καλέσει εκεί ο πρόεδρος της UEFA, είδαμε κατάπληξη ένα γήπεδο, το Wembley, το πιο ιστορικό γήπεδο στον κόσμο, ίσως να είναι κατάμεστο. Δεν υπήρχε ούτε μία θέση καινή. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 87.500 οι θεατές. Και έναν αγώνα ο οποίος ήταν σε επίπεδο
το οποίο πολλές ομάδες ποδοσφαίρου ανδρών θα το ζήλευαν. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ το έχει καταφέρει. Αυτό το οποίο εγώ λέω ότι στερεί γενικά το ποδόσφαιρο γυναικών και η ΕΠΟ σε αυτόν τον τομέα, ο ΠΑΟΚ το έχει καταφέρει. Γι' αυτό και δικαίως ο ΨΑΤ βράβευσε σήμερα την ομάδα αυτή. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές για όλους. Με άρωμα γυναίκας και η επόμενη βράβευση. Ο ΨΑΤ βραβεύει τη Χαρούλα Δημητρίου, την καταξιωμένη διεθνή μέσο του Παναθηναϊκού, η οποία δίνει αγώνες για το ποδόσφαιρο γυναικών, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και ως Γενική Γραμματέας του ΨΑΠ, με δύο π στο τέλος, διότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών είναι και ποδοσφαιριστριών πλέον, διότι τις έχει εντάξει τις γυναίκες από τις 31 Μαΐου του 2021 στο καταστατικό του, ενώ δύο γυναίκες μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο από τις 12 Μαΐου του 2022. Για την απονομή, μια γυναίκα, η αναπληρωτής πρόεδρος της Super League, η κυρία Κάτια Κοξένογλου, αλλά και μια δεύτερη γυναίκα, η δημοσιογράφος και μέλος μας, μέλος του ΨΑΤ, Μαρία Πετροπούλου, παίκτρια του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα που βρίσκομαι απόψε εδώ ανάμεσά σας, αυτή την όμορφη και συγκινητική εκδήλωση. Για μας τους αθλητές, όπως προανέφεραν πολλοί ολυμπιονίκες του παρελθόντος, πρωταθλητές, το έργο μας είναι να δουλεύουμε και να εργαζόμαστε σκληρά μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ όμορφο όμως, όταν πραγματοποιείται μία εκδήλωση για εμάς, να μπορούμε να συναντηθούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αθλητικούς συντάκτες, οι οποίοι μας δίνουν την ευκαιρία για προβολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς, συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο γυναικών, που παρατηρούμε τον τελευταίο χρόνο μια ανάπτυξη. Και σε προηγούμενες εκδηλώσεις έχουμε παρευρεθεί όλοι μεταξύ μας. Εύχομαι άμεσα να γίνουν κάποια βήματα προόδου και στην Ελλάδα μας, όπως έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και στο εξωτερικό. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω την διοίκηση του κ. Μαλακατέ, που πέρυσι επαναδρύθηκε το Τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Παναθηναϊκού, τη διοίκηση και γενικότερα όλα τα μέλη που στηρίζουν πάρα πολύ σε αυτό το έργο, καθώς για εμάς που είμαστε ερασιτέχνες αθλητές δεν είναι καθόλου εύκολο. Με το παρόν που έχουν δώσει εδώ πέρα άνθρωποι που με εμπνέουν προσωπικά καθημερινά. Εύχομαι σε όλους εσάς να έχετε όμορφες γιορτές και μια καλή και δημιουργική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς την ομάδα σου, ειδικά σε ομαδικό άθλημα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καθημερινή αφοσίωση καταξιωμένων αθλητριών που απαρτίζουν την ομάδα, αλλά και νεαρών αθλητριών, για το κίνητρο που παίρνουν από μας. Και θα ήθελα να τους δώσω μια ευχή, ακόμα και για εμένα τώρα αυτή τη στιγμή που είμαι 32 ετών. Θα συνεχίζω να προσφέρω, δεσμεύομαι γι' αυτό. Όσο συνεχίζω να αναγωνίζομαι στο ποδόσφαιρο, αλλά και εκτός από αυτό, σε οποιοδήποτε τομέα μπορώ να το κάνω. Γιατί για εμένα, ειδικά οι νεαρότερες αθλήτριες, πρέπει να συνεχίσουν να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Ακόμα και σε ένα ποδόσφαιρο γυναικών, που προσωπικά πέρασα δύσκολα στην Ελλάδα. Εύχομαι αυτό να το αλλάξουμε εμείς, όλοι μαζί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συμπαίκτριές μου, στην οικογένειά μου για την εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Δεν είχα ενημερωθεί από τον ΠΖΑΠΤ ότι θα μου κάνει αυτή την τιμή
να προσφέρω αυτό το βραβείο σε αθλήτρια του ποδοσφαίρου, σε αυτή την κοπέλα που ξέρω τι σημαίνει να αγωνίζεσαι και να προσπαθείς σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο να αποδείξεις ότι αξίζεις. Γιατί και εγώ είμαι 22 χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου, σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο. Εύχομαι λοιπόν το γυναικείο ποδόσφαιρο να φτάσει και στη χώρα μας ψηλά όπως είναι και στο εξωτερικό. Και επειδή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ότι ενδιαφέρεται να αναπτυχθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο, εύχομαι λοιπόν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας να δείξει και την ίδια ζέση στο να υπάρχουν γυναίκες και στην ηγεσία της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Με υγεία και μόνο υγεία, γιατί με την υγεία μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι γεγονός ότι πρέπει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων γενικότερα να είμαστε περισσότερες γυναίκες. Από το 2008, να συνεχίσουμε με γυναίκες. Από το 2008 είναι η επίσημη χορογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια των τελετών αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας. Ένα γεγονός που παρακολουθούν εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η Άρτεμις Ιγνατίου τιμάται σήμερα για τον άρτιο καλλιτεχνικό σχεδιασμό των τελετών, μέσα από τις οποίες μεταλαμπαδεύονται οι Ολυμπιακές αξίες και το μήνυμα της ειρήνης. Την οποία καλούμε εδώ μαζί μας, θα βραβεύσει ο Ολυμπιονίκης Δημοσθένης Ταμπάκος. Ο χορός «Νιώθει κανείς ότι στις τελετές» σηκώνει όλη την Ελλάδα και όλη την ιστορία στους ώμους του. Έτσι. Έχει μία κίνηση χορευτική, θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τιμητική διάκριση. Η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και παράδοσης, όμως δεν είναι έργο μόνο ενός ανθρώπου. Εκτός από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, πρόεδρε μας, και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν και εργάζονται στην ΕΟΕ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, μοναδική ομάδα, από ηθοποιούς και χορευτές, που είμαστε χρόνια μαζί και στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια, με επιτυχία, θα έλεγα. Είμαστε όλοι εθελοντές και εγώ δημόσια θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτήν την μοναδική ομάδα που βοηθάει και στηρίζει το έργο μας και στέλνει διαδίδει τις Ολυμπιακές αξίες και στέλνει μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και για πρώτη φορά τον άντρα μου και τα παιδιά μου, Βίκο Ερίκο Κάρολε, τη μητέρα μου που είναι εδώ, και να αφιερώσω αυτό το βραβείο στον πατέρα μου, που ήταν αθλητής, και από εκεί ψηλά ελπίζω να είναι περήφανος. Ευχαριστώ, καλές γιορτές. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βραβεύω την αγαπημένη μας Άρτεμις. Ιδιαίτερη συγκίνηση, βέβαια, η σημερινή τελετή. Θα ήθελα μόνο να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ τη νέα γενιά αθλητών που από τη μία έχει μία εξαιρετική αφοσίωση και προσήλωση
και δουλειά στο έργο τους και στους στόχους τους, από την άλλη έχει μία χαλαρότητα και πατάνε τα παιδιά τόσο γερά στα πόδια τους που δίνουν ένα εξαιρετικό μήνυμα και στα νέα παιδιά. Επίσης, είναι για πρώτη φορά που προβάλλονται τόσο συχνά οι προσπάθειες των αθλητών, των ατόμων με αναπηρία, που είναι κάτι που το έχει ανάγκη τόσο πολύ η κοινωνία, αυτή την ισότιμη πρόσβαση παντού, και είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που περνάει επίσης στα νέα παιδιά, και μπράβο στους δημοσιογράφους που έχουν επίσης αυτή τη διαδικασία να το προβάλλουν όλο και περισσότερο. Καλές γιορτές σε όλους. Δύο ειδικές βραβεύσεις ακόμη και μετά η γιορτή ολοκληρώνεται με τις κορυφαίες ομάδες. Ειδική βράβευση στο φύλαθλο Γιάννη Αναστασίου, φύλαθλο του Ολυμπιακού και πατέρα τριών παιδιών, που παραδίδει μαθήματα ήθους και χέρι εκτίμησης και από το φύλαθλο κόσμο αντιπάλων ομάδων. Στο πρόσωπό του τιμούμε όλους τους υγιείς φυλάθλους. Για την απονομή παρακαλείται ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Προετοιμασίας, ο κ. Γιάννης Καράς, να έρθει κοντά μας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το ΨΑΤ για την τιμή που μου έκανε. Είχα προετοιμαστεί να βγάλω λόγο, αλλά τον ξέχασα. Μόνο καλές γιορτές έχουμε σε όλους και θα συνεχίσω να αγαπάω αυτό που κάνω, τον αθλητισμό. Και μια μέρα θα ήθελα να πηγαίνουμε όλοι μαζί στο γήπεδο Ολυμπιακή ή Παναθηναϊκή, να καθόμαστε δίπλα-δίπλα, να μην υπάρχει βία. Ευχαριστώ πολύ. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Η δύσκολη καθημερινότητα δεν στάθηκε εμπόδιο στην πραγματοποίηση των στόχων τους. Δύο Έλληνες αθλητές κατέκτησαν τις κορυφές στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθερώμενων στην Οξφόρδη. Πρόκειται για την Ειρήνη Μιχαηλίδη με χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα και ασημένιο στα 200 και τον Χριστόφορο Πολυδόρου που ήρθε τρίτο στα 400 μέτρα. Καλούμε τον τομεάρχη αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Ζανιά, και την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Βούλα Ζιγούρη. Ειρήνη, ποια είναι τα μηνύματα που θα ήθελες να ακουστούν μέσα από αυτή τη συγκλονιστική προσπάθεια που κάνετε εσείς οι αθλητές? Ότι όλα επιτυγχάνονται με θέληση? Ότι πρέπει να γίνουμε δότες οργάνων? Στο τέλος, θα πρέπει όλοι να γίνουμε δότες οργάνων. Αυτή είναι η κατακλείδα. Όμως, θέλω να ευχαριστήσω την Ακαδημία, τη μαμά μου. Είμαι σε λάθος βράβευση, όχι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον ΨΑΤ, όλο το συμβούλιο που επέλεξε
να μου δώσει αυτή τη τιμητική βράβευση, τον πολύ καλό μου φίλο που με πρότεινε, Γιώργο Γιακογιάννη. Θέλω να πω ότι βρίσκομαι εδώ χάρη στην γενναιότητα και γενναιοδορία του ανθρώπου της ζωής μου, είναι εκεί, του Δημήτρη που μου έχει δώσει τον εφρό του. Είμαι εδώ. Χάρη στην τρέλα του προπονητή μου, κύριου Μιχάλη Χατζαντονά, που όταν του είπα «θέλω το πανευρωπαϊκό», εκείνος με τρέλα μου είπε «πάμε να το πάρουμε». Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους τρεις σωματοφύλακες της Ομοσπονδίας, την κυρία Ρούλα Τσάμι Αρκά, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιάννη Αρκά και τον κύριο Σάκη Αναχουρλή. Και θέλω να μοιραστώ αυτό το βραβείο με ένα πολύ σπουδαίο συναθλητή μου, τον κύριο Σύφη Ζουγανάκη. Δεν είναι εδώ, θα έπρεπε να είμαστε μαζί εδώ και με τον Χριστόφορο και να το παίρνουμε όλοι μαζί αυτό το βραβείο. Αφιερωμένο στις οικογένειες των δωρητών και στους δωρητές οργάνων. Ευχαριστώ πολύ. Χριστόφορο, είστε και πρόεδρος του Συλλόγου του Άτλαντα. Ναι. Το δικό σας μήνυμα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΤ για την τιμή που μου έκανε να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο καταξιωμένους αθλητές και τόσο σημαντικές προσωπικότητες. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να βρεθώ εδώ, δεν θα ήμουν σε αυτή τη θέση, αν πριν 8 χρόνια ένας γενναίος και δυνατός άνθρωπος με ανιδιοτέλεια δεν μου χάρισε το μόσχευμα του νεφρού που είχα ανάγκη. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον αδερφό μου, ο οποίος φαντάζομαι ότι παρακολουθεί. Θα ήθελα, στον οποίο δεν μπορώ να πω ευχαριστώ, μόνο να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, τίποτα περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, την κυρία Ρούλα Τσάμι Αρκά, την πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Αρκά και τον κύριο Σάκη Αναχουρλή για όλα αυτά που κάνουν, για να μπορούμε εμείς να προπονούμαστε και να πηγαίνουμε σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου και τον γιο μου, οι οποίοι ανέχονται την τρέλα μου, και ειδικά τη σύζυγό μου που με συνοδεύει σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Πάντα είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτό το βραβείο το μοιράζομαι με όλους τους συναθλητές μου και το αφιερώνω σε όλες τις οικογένειες που όταν βρέθηκαν στη δύσκολη εκείνη στιγμή πήραν τη μεγάλη απόφαση και έκαναν πράξη τη δωρεά οργάνων. Χάρισαν τα όργανα των δικών τους ανθρώπων. Αυτό δίνει ζωή σε όλους εμάς για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Μην διστάσετε να γίνετε δότες οργάνων, είτε εν ζωή για να βοηθήσετε τους δικούς τους ανθρώπους, είτε όταν ο άνθρωπός σας είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρός, να δωρήσετε τα όργανα του για να βρίσκονται και άλλοι συνάνθρωποι μας στη θέση που βρίσκομαι εγώ. Σας ευχαριστώ και καλές γιορτές. Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τις κορυφαίες ομάδες για να ολοκληρωθεί και η βραδιά. Πρώτα η κορυφαία ομάδα ατόμων με αναπηρία. Οι τρεις επικρατέστερες είναι η Εθνική Ομάδα Goalball Ανδρών με το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Η Εθνική Ομάδα Goalball Γυναικών με το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Β' κατηγορίας. Και η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών Κοφών με την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βραζιλίας. Για την απονομή παρακαλείται η κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο κ. Δημήτρης Ευαγγέλου. Και ο θηλυκός γκάλης, κυρία Άννη Κωνσταντινίδου. Κυρία Πετραλιά δεν είναι εδώ, οπότε ο κύριος Ευαγγέλου. Κορυφαία ομάδα αθλητών με αναπηρία 2022, Εθνική Ομάδα Κοφών Μπάσκετ Γυναικών. Μάρθα Μπόλμπη, Αλεξάνδρα Κοτσιάφτη, Θανάσης Μπούτας, ο βοηθός προπονητής, και Ανθή Χαϊνά είναι εδώ μαζί μας, να έρθουν παρακαλώ.
Για τις απονομές και η Άννη Κωνσταντινίδου να πάρει θέση. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να ψηφιστούμε και να τιμηθούμε με το βραβείο της καλύτερης ομάδας. Είναι πολύ τιμητικό εκ μέρους της κυρίας Ζέρβα, της προπονήτριας, η οποία για προσωπικούς λόγους απουσιάζει. Θέλω να τονίσω ότι είναι η δεύτερη φορά που αυτή η ομάδα βραβεύεται και μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια η Εθνική Ομάδα Γυναικών Κοφών έχει καταφέρει να κατακτήσει 3 φορές το χρυσό μετάλλιο και άλλες 3 φορές το χάλκινο μετάλλιο. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ κάτω από αντίξωες συνθήκες στη Βραζιλία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι τα καταφέραμε κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι και ετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει φέτος το καλοκαίρι στην Κρήτη και θεωρούμε ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, θα ήθελα να πω, αλλά θα ήθελα και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και αυτό που κάνουν για τον μπάσκετ γυναικών. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ, παρόλο που λείπει, την Αθηνά τη Ζέρβα, που πολλά χρόνια με επιμονή και υπομονή προσφέρει και να της ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλές γιορτές σε όλους. Και φτάσαμε στο τέλος με την κορυφαία ομάδα και οι τρεις ομάδες από την υδατοσφαίριση. Υποψήφιες, Εθνική Ανδρών. Μετά την Ολυμπιάδα του Τόκιο, η Εθνική και πάλι στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στη Βουδαπέστη, νικώντας την Κροατία στο μικρό τελικό 9-7. Δεύτερη, η Εθνική Γυναικών Πόλο. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Split. Μετά από μεγάλη μάχη με την Ισπανία, η Εθνική έχει φτάσει 12 μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις. Και η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού σε διάστημα 6 μηνών κατέκτησε και τους 4 τίτλους που διεκδίκησε Ευρωπαϊκό, Super Cup, Ευρωλίγκα, Κύπελο και Πρωτάθλημα Ελλάδος. Όπου και να πάει στην πισίνα θα πάει. Καλούμε για να μας πει ποια ομάδα θα είναι, να μας αποκαλύψει, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, και τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕ, τον κύριο Στέφανο Βουλέα. Κορυφαία ομάδα για το 2022 είναι η Εθνική Ομάδα Ανδρών στο Πόλο. Και καλούμε τον προπονητή τους, τον Θοδωρή Βλάχο, να πάρει
το βραβείο, καθώς αρκετοί παίκτες είναι εκτός Ελλάδος σε αγώνες, γι' αυτό όλοι, θα τους εκπροσωπήσει όλους. Μέχρι να έρθει ο Θοδωρής, να πω δύο λόγια μόνο ότι μετά από αλλεπάλληλες, θα λέγαμε, κρίσεις τα τελευταία χρόνια, ο ελληνικός αθλητισμός στάθηκε όρθιος και αυτό το οφείλουμε στα παιδιά που είναι εδώ πέρα σήμερα και τους βραβεύουμε και σε πολλά ακόμα περισσότερα. Το οφείλουμε βέβαια και στον αθλητικό τύπο που στηρίζει τις προσπάθειες αυτές και βέβαια και νομίζω ότι και η πολιτεία που κάνει το χρέος της προπαρασκευάζοντας ουσιαστικά αυτές τις επιτυχίες περισσότερο από το να τις επιβραβεύει. Και νομίζω ότι γενικά τα χρήματα που πηγαίνουν στον αθλητισμό δεν είναι κόστος, είναι επένδυση για την κοινωνία μας, γιατί η ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος και έτσι το βλέπουμε. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βλάχο, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Οι πρωταγωνιστές, τα παιδιά, οι 13 αθλητές που κατακτήσανε και αυτό το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη δεν είναι εδώ σήμερα. Αγωνίζονται όλοι με τις ομάδες τους στο Champions League, στο εξωτερικό. Οπότε εγώ με τον συνεργάτη μου, τον Τάσο Δοσίζα, ήρθαμε εδώ όχι μόνο να παραλάβουμε αυτό το πολύ τιμητικό έπαθλο. Όπως θα λέγει ο κύριος Ιωάννου, κάναμε το back-to-back, γιατί και πέρυσι ήμασταν η ομάδα η οποία ήταν σε αυτή εδώ τη θέση. Είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος της ΚΟΟ, ο κ. Γιαννόπουλος, ήταν πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί τρεις ομάδες της ποδοσφαίρισης διεκδικήσαν αυτή την πρωτιά. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Τα παιδιά, οι μεγάλες επιτυχίες δεν έρχονται μόνο από την αγωνιστική ομάδα προπονητές και αθλητές. Οι μεγάλες επιτυχίες έρχονται μετά από μεγάλες συνεργασίες. Δεν λείπουν αυτές οι συνεργασίες, η συνεργασία της πολιτείας με την Κολυμβική Ομοσπονδία και φυσικά η άψογη συνεργασία Ομοσπονδίας Διοίκησης με αθλητές και προπονητές. Εμείς είμαστε εδώ, εγώ και ο συνεργάτης μου και οι συνεργάτες μας, για να καθοδηγούμε τους αθλητές. Έχουμε κορυφαίους αθλητές με πραγματικό ήθος και είμαστε τυχεροί που ακόμη συνεχίζουν να ονειρεύονται. Έχουν πολύ ψηλούς στόχους. Δεν σταματάνε να τους διεκδικούν. Εμείς είμαστε εδώ για να τους στηρίζουμε και να συνεχίζουμε να τους λέω, εγώ και ο Τάσος, ότι ο μόνος τρόπος για να ξαναφτάσουμε σε μια επιτυχία είναι να πορευόμαστε με ταπεινότητα, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες και μεγάλα λόγια. Δεν μας ταιριάζουν στους Έλληνες τα μεγάλα λόγια και νομίζω ότι ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε σε όλους καλές γιορτές. Θέλω να ευχαριστήσω τους αθλητικούς συντάκτες για την πάλι προτίμηση στην Εθνική Ομάδα Ανδρών και για αυτή την απονομή και να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές με υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, χρονιά που βρίσκεται σε αποδρομή, μας φύλαξε μεγάλες στιγμές και επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε. Οι αθλητές μας και οι ομάδες μας παρέμειναν σε τροχιά θριάμβων, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι δεν υπάρχουν πυροτεχνήματα, αλλά μόνο συνέχεια και εξέλιξη. Ευχόμαστε η χρονιά που έρχεται να αποτελέσει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της αθλητικής καταξίωσης. 2022 αθλητικά καρέ ξετυλίχθηκαν μπροστά σας. Ο αθλητικός συντάκτης υπηρετεί το δόγμα ότι όλοι όσοι έχουν βραβευτεί από το 1954 και εντεύθεν, όσοι βραβεύτηκαν απόψε και όσοι θα βραβευτούν στο μέλλον, είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Όλοι εμείς απλώς καταγράφουμε τα δικά τους επιτεύγματα διακριτικά, με σεβασμό και κριτική που μόνο βοήθεια μπορεί να παράσχει. Με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια αγάπη θα συγκεντρωθούμε εδώ και του χρόνου. Κυρίες και κύριοι, να αγαπάτε τα σπορ και εμείς θα είμαστε εδώ για να τους δίνουμε χρώμα και φως. Όλα τα μέλη του ΨΑΤ σας εύχονται καλά Χριστούγεννα, καλή νέα χρονιά, με υγεία, γεμάτη αθλητισμό. Καλό βράδυ σε όλους, εις το επανειδήν. Καλές γιορτές σε όλους. Να είστε χαρούμενοι και υγιείς.